μερικές μέρες μια αποτυχημένη προσπάθεια να μετρήσω το αυτοκίνητο και λέω αποτυχημένη γιατί το αποτέλεσμα δεν ήταν αντιπροσωπευτικό. Βασικά δεν πιστεύω σε αυτά τα νούμερα που βγήκανε. Υπήρχαν τεράστιες απώλειες και γενικά εκ των υστέρων διάβασα για το συγκεκριμένο δυναμόμετρο αρκετά άσχημα σχόλια, τα οποία δεν τα ήξερα πριν. Και τώρα κάνουμε δοκιμή σε ένα άλλο δυναμόμετρο. Έχει κάνει ο Τσαντάκος, ο Άκυνα, κάποιες τελευταίες ρυθμίσεις από την προηγούμενη φορά που πήγα στο Dyno. Ελπίζω σήμερα να είναι μια καλύτερη μέρα. Και γενικά τα νούμερα δεν είναι το απόλυτο ζητούμενο. Στα άλογα δεν θα δούμε τα άπειρα, γιατί γενικά θα μπορούσε να πάρει από το πρόγραμμα πείραγμα να γίνει αρκετά, να γίνει και άλλο aggressive μάλλον. Είναι ήδη aggressive, θα μπορούσε να γίνει ακόμα περισσότερο. Όμως σε αυτή την περίπτωση θυσιάζεις κομμάτι της αξιοπιστίας του αυτοκίνητου. Εγώ γενικά θέλω το αυτοκίνητο να βάζω μπροστά και να φεύγω. Οπότε το έχουμε κάνει τόσο όσο για να έχουμε γκάζι και να έχουμε και μία αλφα αξιοπιστία. Σήμερα όπως βλέπετε είμαστε με ρετρό διάδεση στο βίντεο. Ίσως είναι κάτι το οποίο το κρατήσω, γενικά έχει πολύ πλάκα. Τώρα εδώ, εθνική γίνεται της κακομοίρας. Κάνω μία πρόβλεψη στα νούμερα, θα πω 240 άλογα με 28 κιλά ροπή. Βέβαια είναι όλα πάρα πολύ ψηλά λόγω τρόπου λειτουργίας του Rotrex, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάπου εκεί είμαστε, 240 με 28 κιλά, όλα τέρμα στις 200. Δυναμόμετρο.
για τώρα, θα βγει τότε. Για να δούμε. Εγώ ελπίζω να βγάλει ακόμα παραπάνω βέβαια. Λοιπόν, τελείωσε η δυναμομέτρηση. Για να κλείσει το βίντεο θα ανεβάσω και τα νούμερα, όποιος θέλει να τα δει, να δει και τις καμπύλες, απόλυτα γραμμικό. Δεν έβγαλε τα άλογα που νόμιζα ότι θα έβγαζε, αλλά δεν πειράζει γιατί έτσι και αλλιώς στο δρόμο το αυτοκίνητο είναι φανταστικό.